Άνοιξε και φέτος τις πύλες της για 17η συνεχόμενη χρονιά η γεωργική έκθεση Μεσαράς, με τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Μεταφέρω το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας κάτι ακόμη. Ότι για μας παραμένει προτεραιότητα ο πρωτεϊνής τομέας, η Κρήτη και βέβαια ο τόπος της Μεσαράς. Ένας τόπος ευλογημένος, με ιδιαιτερότητες, με παραγωγικούς ανθρώπους, με ανθρώπους με πάθος. Με πάθος για τον τόπο, για τη δουλειά τους, για την παραγωγή, για τη δημιουργία. Μια εξαίρετη έκθεση αγροτικών προϊόντων για τους αγρότες μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, ειδικά στη διοίκηση εδώ της έκθεσης, γιατί κάθε χρόνο καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι επιτυχημένοι. Ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας, με τη διασύνδεσή τους να αποτελεί προτεραιότητα. Πιστεύω ότι η γεωργική έκθεση Μεσαράς πρέπει να είναι ο πυλώνας για να μπορεί να συνδέσει όλο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να βοηθήσει και τη μετάβασή του στο τουριστικό κομμάτι που αναπτύσσεται στην περιοχή μας, και πρέπει αυτά τα δύο να είναι αλληλένδετα. Έχουμε προϊόντα τα οποία είναι παγκοσμίου φήμης. Θέλω να τα δείξει, εξωστρέφεια, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η έκθεση αυτή. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Βόρων στη Μεσαρά θα διαρκέσει έως και τις 29 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει κόσμος, ευελπιστούμε ότι θα είναι καλά για όλους, για τους εκθέτες και για τους επισκέπτες. Να έχουμε δύναμη και εμείς του χρόνου να συνεχίσουμε να την ξανακάνουμε. Καλούμε όλο τον κόσμο να προσέλθει για να δει ότι έχει μια δυναμική που μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο στην περιοχή μας.